Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα συζητήσουμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιφέρεια της χώρας μας, ξεκινώντας από τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, περνώντας από το μέτωπο στην Ουκρανία και καταλήγοντας στη Μέση Ανατολή. Αυτό το ταξίδι μπορεί να το κάνει μόνο ο κύριος Γιάννης Μπαλτζόης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπαλτζόη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Καρβουνόπουλε. Να πω αυτό το οποίο λέω κάθε φορά, χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι εδώ μπορούμε να πούμε ελεύθερα οτιδήποτε, ακόμα και από αυτά που ενοχλούν κάποιους, ας πούμε, οι οποίοι ξέρω, εθελοτυφλούν ή έχουν αιμονές σε κάποια πράγματα. Εμείς, επειδή είμαστε στο τέλος της ζωής μας, διότι η καριέρα δεν έχουμε πλέον, δεν μας ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, ούτε καριέρα ούτε τίποτε. Μας ενδιαφέρει η στεροφημία, τουλάχιστον να πούνε ότι έλεγε κάποια σωστά πράγματα. Έλεγε πράγματα σωστά, ναι. Έτσι, ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιοσδήποτε Ευρωπαίος μέσος πολίτης προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Δηλαδή έχουμε την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ελεγχόμενη ποικιλοτρόπος από την εποχή που ήταν Υπουργός Άμυνας Γερμανίας. Έχουμε την ιστορία με τα εμβόλια. Έχουμε πολλές ιστορίες, εν πάση περιπτώσει. Επανεκλέγεται πανηγυρικά. Και δεν είναι μόνο η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, είναι και η κυρία από την Εσθονία, η οποία θα αναλάβει. Κυρία την... Καλάς. Καλάς. Ναι. Η απόψη της οποίας δεν θα ήταν πρόβλημα αν δεν έθεταν σε κίνδυνο την Ευρώπη ολόκληρη, δηλαδή και εννοούμε κίνδυνο πολεμικό. Δηλαδή αυτά που λέει σε σχέση με την Ρωσία και την Ουκρανία είναι παράλογα τελείως. Ακριβώς. Ας πάρουμε πρώτα την πρόεδρο, την κυρία Ούρσουλα. Έχετε δίκιο. Είναι ένα πρόσωπο όχι απλώς αμφιλεγόμενο, αλλά και ένα πρόσωπο το οποίο ελέγχεται δικαστικά. Και ως υπουργός Γερμανίας, την οποία την ξεφορτώθηκε γρήγορα και η Μέρκελ, ναι. Διότι δημιούργησε σκάνδαλα εκεί, τα οποία διερευνούνται ακόμα σαν υπουργός. Αποτυχημένη υπουργός, όπως λένε. Λοιπόν, και σαν αποτυχημένη πήγε να επιτύχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στο εις βάρος μας. Αλλά και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως την εποχή με το COVID και με τα εμβόλια κλπ, ελέγχεται, διότι ο σύζυγός της ήταν αυτός ο οποίος ο μεσάζων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις εταιρείες παρασκευής εμβολίων, ο οποίος έφερε όλα τα εμβόλια στην Ευρώπη και έφερε μόνο τα ακριβά. Λοιπόν, να μην λέμε τις εταιρείες που είναι, ας ψάξουν να πούμε ποια ήταν τα πιο ακριβά. Ενώ υπήρχαν και άλλα πιο φθηνά εμβόλια, τα οποία κάναν πολύ καλά τη δουλειά τους και δεν είχαν και πολλές παρενέργειες όπως είχαν τα άλλα, όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων. Και σε μεγάλη στάδοση που έχει κάνει τα εμβόλια, έτσι. Λοιπόν, να μην πάρει ότι είμαστε. Και εμείς, ναι. Και παρόλα αυτά, και παρόλο που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μια μέρα πριν την εκλογή της κυρία Φόντερ Λάιεν ζήτησε εξηγήσεις τι ακριβώς συνέβη, να παρουσιάσει τα στοιχεία, τα mail κλπ. Άρα και μόνο το γεγονός αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει πάρα πολλούς από τους Ευρωπαίους πατέρες μας, να το πω έτσι. Αντιθέτως, είδαμε μία, όπως είπατε, πανηγυρική επανεκλογή της κυρία Φόντερ Λάιεν. Αυτό τι σημαίνει, ενώ πριν από τις εκλογές υπήρχε ο κίνδυνος να μην εκλεγεί και όπως έλεγε το πολίτικο θα υπάρξει μια αναστάτωση και μια αναταραχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται ότι κάποια πολιτικά κόμματα και συνδυασμοί έκαναν συμφωνίες. Είδα την κυρία Μελώνη, η οποία ενώ ήταν δυσαρεστημένη πριν, εν τούτης είδα ότι απεδέχτη αυτό. Άρα κάτι έχει πάρει σε χαρτοφυλάκια, σε κάποια άλλα, δεν ξέρω. Θα το δούμε στην πορεία. Σήμερα διάβαζα ένα άρθρο στο Πολίτικο και έλεγε ότι η Ευρώπη επέλεξε τη σταθερότητα, λέει, να μην δημιουργηθούν θέματα κλπ. Εγώ θα έλεγα ποια σταθερότητα. Τη σταθερότητα, ξέρω εγώ, στην ανικανότητα, τη σταθερότητα στην υποτέλεια, τη σταθερότητα στη λήψη λανθασμένων αποφάσεων, την σταθερότητα στην αιμονή προς ένα καταστροφικό πόλεμο, την σταθερότητα στην αδιαφορία προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Και ένα παράδειγμα σας πω. Οι αγρότες που κινητοποιήθηκαν στην Ευρώπη και πήγαν στις πρωτεύουσες κλπ. Για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους ήταν περίπου 6 δισεκατομμύρια, 7 δισεκατομμύρια κάπου εκεί. Δεν υπάρχουν λεφτά, λέει. Και αμέσως πήραν την απόφαση να στείλουν 50 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία. Ναι. Αυτό πώς θα το ερμηνεύσουμε. Ναι. Αδιαφορούμε για τους πολίτες μας. Φτωχοποιούμε τους πολίτες μας και το όλο ενδιαφέρον μας είναι στην Ουκρανία, δηλαδή στη συνέχιση του πολέμου, στην καταστροφή.
και ερχόμαστε στην επόμενη κυρία. Η κυρία Καλάς, η οποία ήταν από ό,τι λένε όχι και επιτυχημένη πρωθυπουργός της Εσθονίας. Υπήρχε πολλή κριτική, υπήρχε ανεργία στην Εσθονία, με πληθωρισμό και ούτω καθεξής. Και βλέποντας ότι θα χάσει τις επόμενες εκλογές, πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως, ας το πούμε, υπουργός εξωτερικών της, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Η κυρία αυτή είναι το πιο ρωσοφοβικό άτομο στην Ευρώπη και το πιο αντιρωσικό, ναι, μυαλό που υπάρχει στην Ευρώπη. Βλέπουμε λοιπόν να βάζουν μια γυναίκα η οποία έχει αιμονή εναντίον της Ρωσίας και φυσικά ψηφίζει πόλεμο. Μάλιστα είναι τόσο προκατηλημένη που μερικές ημέρες πριν παραδώσει την Πρωθυπουργία για να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε δηλώσεις και είπε, δεν ξέρω, τους ξέφυγε, δεν νομίζω, λέει, σκοπός μας, λέει, σε αυτόν τον πόλεμο είναι να διαμελήσουμε τη Ρωσία. Άκουσαν, η Εσθονία, τον Μριμίγκη, να διαμελήσει τον Ελέφαντα. Και ξέρετε, αυτό μου θύμισαν μνήμες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1914, στους σκοπούς του πολέμου που ανέλησε ο καγκελάριος της Γερμανίας με τον πόλεμο τότε που άρχισε, είπε το εξής, ότι σκοπός του πολέμου μας είναι ο διαμελισμός της Ρωσίας σε τέσσερες περιοχές. Μουσουλμανική περιοχή, περιοχή του Καυκάσου, Ουκρανία ξεχωριστά, άκουσαν από τότε η Ουκρανία, ναι, και εναπομένωσα Ρωσία. Όπως θέλει να ψάξει να βρει τις δηλώσεις του καγκελαρίου του 1914 για τους σκοπούς του πολέμου της Γερμανίας κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μετά από 110 χρόνια έρχεται η κυρία Καλάς και μας λέει τα ίδια πράγματα. Και ερχόμαστε εμείς με το μυαλό μας και λέμε, είμαστε τόσο ηλίθιοι, δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα δεν διαμιλίζεται. Υποθέτω ότι και η κυρία Καλάς θα έχει πάει σε ακριβά πανεπιστήμια, θα έχει πολύ καλή εκπαίδευση, αλλά θα έχει μάθει και ιστορία. Δηλαδή, πώς ξεστομίζουν τέτοια πράγματα, με ποια λογική? Η λογική είναι ότι μας θεωρούν ηλίθιους. Αυτή είναι η λογική. Τόσο πολύ. Ακριβώς, ναι, βέβαια, διότι όταν ψηφίζουμε τα ίδια πρόσωπα συνέχεια, ναι, παρόλο που είχαμε ένα δείγμα στις ευρωεκλογές της αντίδρασης και αντίθεσης του ευρωπαϊκού λαού, ναι, προς αυτή την πολιτική των πολέμων, της στέρησης, της φτωχοποίησης, ναι, των λαών. Παρόλο που αυτό το μήνυμα δεν το πήρανε. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία είδα μόνο το Μακρόν λίγο να συμμορφώνεται και να σταματήσει αυτούς τους λεονταρισμούς που έκανε. Και εδώ για τη Γαλλία το έχετε πει και εσείς εδώ και το έχουν αναλύσει. Πώς μπορείτε να μου εξηγήσετε το κόμμα που βγήκε πρώτος ψήφος να είναι τρίτος στις βουλευτικές έδρες, ναι, το κόμμα που βγήκε δεύτερος ψήφος να είναι πρώτος σε βουλευτικές έδρες και το κόμμα που βγήκε τρίτο του Μακρόν σε ψήφους να είναι δεύτερος σε βουλευτικές έδρες. Δηλαδή αυτό είναι... Έχουν ένα θέμα με το εκλογικό νόμο μάλλον. Ναι, ναι, κάτι εκεί υπάρχει. Ήταν, ναι, αυτό που είχε κάνει ο Ντεγκόλ και μετά ο Ζισκάρ Ντεστέν και λοιπά, προκειμένου να περιορίσουν αυτό τους κομμουνιστές. Και τελικά την πατήσανε, πέσανε μέσα. Σκάψανε το λάκκο και πέσανε μέσα. Δηλαδή, γιατί εδώ σας λέω πάλι, το κόμμα της Λεπέν εκεί πώς λέγεται και λοιπά, βγήκε πρώτο. Το 37,1%. Ναι. Και έχει 160 έδρες, 150-160. Και το άλλο που έχει 26-27% του Μελανσόν πήρε 200 έδρες. Τώρα έχουμε αυτή την κατάσταση στην Ευρώπη και έχουμε και μία εικόνα στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας που τώρα είτε θέλει να το παραδεχθεί κάποιος είτε όχι δεν είναι καλό για τις επιδιώξεις της Δύσης. Δηλαδή προσπαθούν πολύ να μας πείσουν και να μας πούνε ότι γιατί δεν υποστηρίζουμε τον Πούτιν, υποστηρίζουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λοιπόν στο πεδίο της μάχης έχει αποτυπωθεί. Όποιος δεν θέλει να τη δει, και επειδή με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, γράψαμε και ένα άρθρο για τον κύριο Δένδια, ο οποίος επικαλείται συχνά τα εδάγματα της Ουκρανίας. Τα εδάγματα της Ουκρανίας έδειξαν όποιος είναι αυτάρκης στην άμυνά του, έχει τον πρώτο λόγο. Έτσι ακριβώς. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε τη Ρωσία η οποία έχει διοικητική μέρημνα, έχει πυρομαχικά, έχει όπλα, βοηθούμενη και από άλλες χώρες πιθανόν, και έχουμε τον κύριο Ζελένσκι ο οποίος προσπαθεί να βρει F-16 από εδώ, πυροβολαρχίες Patriot από αλλού. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Και παρόλα αυτά, επιμένει η Ευρώπη. Επιμένει. Ναι. Λοιπόν, πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο σαν σκέψη, σαν στρατηγική και αξιοπερίεργο ταυτόχρονα. Ναι.
Τα καταλαβαίνουμε εμείς που δεν έχουμε τα μυαλά αυτών, δηλαδή με τους συμβούλους και το καθεξής, με τα Ινστιτούτα κλπ. Εδώ πρόκειται για ημονικές τάσεις ή για τάσεις υποτέλειας σε κάποια συμφέροντα. Αυτό. Τα οποία έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ναι. Είναι το σύστημα που κυβερνά πίσω από τους προέδρους, είναι το βαθύ κράτος Αμερικής, οι νεοκόνς, οι χαζαροεβραίοι κλπ. Και άμα δείτε όλοι αυτοί που, ας το πούμε, που είναι πίσω από την αμερικανική πολιτική, όπως είναι ο κ. Μπλίνκεν, η κυρία Νούλαντ και άλλοι κλπ., είναι χαζαροεβραίοι από την Ουκρανία. Mm. Έτσι. Ναι, ναι. Έχει σημασία, όλα αυτά έχουν σημασία. Λοιπόν, ενώ γνωρίζουν τα αποτελέσματα, ενώ γνωρίζουν τις καταστάσεις, εν τούτης επιμένουν σε αυτή την άποψη. Γιατί? Διότι έχουν κέρδη. Ξέρετε, ακούμε συνέχεια να προκρίνουν και να υπηρετούν τον πόλεμο και όχι την ειρήνη. Έτσι θα έπρεπε να είναι ο ηγέτης, να προσπαθεί να επιτύχει την ειρήνη. Και το ερώτημα είναι γιατί, θα ρωτήσει και ο πιο αδαής. Διότι η ειρήνη δεν έχει κέρδη, ενώ ο πόλεμος έχει τεράστια κέρδη. Το είπατε προηγουμένως με τις πολεμικές βιομηχανίες. Ναι. Έχουν ξεπουλήσει στην Αμερική. Mm. Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους ρυθμούς της νέας μορφής του πολέμου που έχουμε στην Ουκρανία, που έχουμε τεράστιες καταναλώσεις πυρομαχικών. Όλη η Δύση προσπαθεί να ανταποκριθεί σε ένα μίνιμουμ απαιτουμένων βλημάτων και πυρομαχικών γενικώς, και δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Όταν η Ρωσία μετέτρεψε τη βιομηχανία της, ήταν έτοιμη από τον καιρό της Σοβιετικής Ένωσης, γιατί τότε η Σοβιετικής Ένωση σκεφτόταν έναν πόλεμο. Είχαμε τον ψυχρό πόλεμο και σου λέει μπορεί να γίνει και αυτή ο πόλεμος. Ναι. Οπότε η αμυντική της βιομηχανία δομήθηκε και οικοδομήθηκε πάνω σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Μετά λοιπόν το 90 την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσία διατήρησε το 20% λειτουργικότητα των εργοστασίων της αμυντικής βιομηχανίας. Τώρα που είδανε ότι ο πόλεμος αυτός μας φέρνει σε μια νέα κατάσταση και ότι χρειαζόμαστε τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών, μετατρέψανε αυτά τα εμπορικά εργοστάσια που είχαν γίνει τότε σε πολεμική βιομηχανία, σε βιομηχανία πολεμικής περίοδου, και μπορούν να ανταποκριθούν. Και τα λίγα ελλείμματα τα οποία έχουν και λοιπά έχουν εξασφαλίσει από τους συμμάχους τους. Δηλαδή από το Ιράν παίρνουν ντρόνς και λοιπά, τώρα τα φτιάχνουν και αυτοί, ναι. Τα Σαχίν 135, 138 και λοιπά. Και επίσης από την Κίνα και τώρα τελευταία από τη Βόρεια Κορέα. Μάλιστα. Και εδώ ήθελα να επισημάνω ένα σημείο. Βόρεια Κορέα. Επειδή ορισμένοι ενδεχομένως να λένε και τι λέει, τι πάνε από τη Βόρεια Κορέα. Έχω μια στρεβλή εικόνα. Στρεβλή εικόνα. Ναι, μπορεί να είναι φτωχοποιημένος ο λαός, να πεινάει ο λαός, αλλά ευημερεί η πολεμική, ας το πούμε, προετοιμασία και κατάσταση της χώρας. Ευημερεί. Και πολλά από αυτά τα κάνουν μόνοι τους. Μόνοι τους. Μέσω Κίνας βέβαια. Λοιπόν, όταν λέμε Βόρεια Κορέα εννοούμε 1.350.000 στρατό, active, ενεργό, σύν τις εφεδρίες κλπ. Μιλάμε για 500 πλοία, για 850 αεροσκάφη και χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πυραυλικά συστήματα. Και το ωραίο ποιο είναι, κύριε Καρβουνόπουλε, ότι η Βόρεια Κορέα έχει το περισσότερο συμβατικό πυροβολικό από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Yes. Όταν υπήρχε η κρίση μεταξύ Αμερικής και Βόρεια Κορέας, επί Τραμπ, αν θυμάστε, εκείνοι που πιέσανε για την εξέβρεση ειρηνικής λύσης ήταν η Νότιος Κορέα. Γιατί? Άμα δείτε στο χάρτη, η Σεούλ απέχει γύρω στα 35 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Λοιπόν, ο Κιμ Γιονγκούν έχει 36.000 πυραυλικά συστήματα αυτόνομα, τα οποία μπορούν να ρίχνουν κάθε 4-5 δευτερόλεπτα ένα βλήμα. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, 30, τα οποία αν τα παρέτασε στην όριο γραμμή των δύο χωρών, θα μπορούσαν να βάζουν ανά 5 δευτερόλεπτα, δηλαδή 12 βλήματα το λεπτό, λοιπόν 36.000 πυροβόλα στη Σεούλ. Και λείπαν τότε οι Κορεάτες, προσέξτε λέει εκεί στους αδερφούς, γιατί είναι η ίδια χώρα, έτσι, ίδιος λαός είναι εκεί. Ναι, 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 ναι. Λέει η Σεούλ, λέει, μέσα σε μισή ώρα θα πάει 10 μέτρα κάτω από το έδαφος. Και έτσι, δεν χρειάζεται να ζήξω το πιπόπλο. Και έτσι συναντήθηκε ο Τραμπ. Και έτσι συναντήθηκε. με την πίεση της Νότιας Κορέας. Ναι. Δεν το ξέρει αυτός ο κόσμος. Ναι. 36.000 πυροβόλα. Δηλαδή δεν αναπτύξανε μόνο. Και είναι και πυρηνική δύναμη. Έχει πυρηνικές κεφαλές. Πλέον η Βόρεια Κορέα. Άρα λοιπόν είναι μια δύναμη πολύ υπολογίσιμη. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δίνει ό,τι βλήματα κλπ. Ή μάλλον ό,τι πυρομαχικά ελείπουν από το ρωσικό στρατό,
θα προμηθεύει λοιπόν τώρα η Κορέα. Και πιο πριν, αλλά τώρα με τη στρατηγική συμφωνία που υπεγράφησαν, που πήγε ο Πούτιν στη Βόρεια Κορέα, και δεν ήταν τυχαία όλα αυτά τα βήματα που έκανε με τις χώρες που ήρθε σε επαφή, με την ναι. Κίνα, Βιετνάμ και ούτω καθεξής. Και η Ρωσία υπεσχέθη στην Βόρεια Κορέα να τους δώσει τεχνολογία πυραυλική, ναι. που είναι κορυφαία. Δηλαδή, τα ξέρετε πολύ καλά, τα πυραυλικά συστήματα που έχει η Ρωσία είναι ασύγκριτα. Προς χάρη, ένα από τα καλύτερα πυραυλικά συστήματα είναι το Avangard, το οποίο εκτοξεύεται από το διάστημα. Και παίρνει φόρα και με την ταχύτητα την, αυτό φτάνει σε ταχύτητες 25 έως 30 Mach. Μες. Δηλαδή μόνο και μόνο σίδερο να το βάλεις θα φτάσει, δεν ξέρω, στον πυρήνα της γης με αυτή την ταχύτητα. Ναι. Το οποίο δεν υπάρχει στόχος που μπορεί να τον καταστρέψει. Φυσικά έχει κεφαλή η οποία κρίνεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα υπολογισμένα ανάλογα με το στόχο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Ρωσία αν κάτι δεν φτιάχνει το παίρνει από τους συμμάχους. Οι σύμμαχοι είναι αυτό που λέμε ο Παγκόσμιος Νότος, είναι αυτό που λέμε BRICS, είναι αυτό που λέμε ο συνεταιρισμός της Σαγκάης. Ναι. Αν τα μαζέψουμε όλα αυτά, δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα πρόπλασμα ενός νέου συνασπισμού, μιας νέας hyperpower, μοναδική στην ιστορία της ανθρωπότητας, η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι ανώτερη πληθυσμιακά από την συλλογική Δύση, ΝΑΤΟ και όλες οι χώρες κλπ. Πληθυσμιακά, οικονομικά, στρατιωτικά. Αν τα αριθμίσουμε όλα και τα βάλουμε κάτω. Άρα λοιπόν, όχι απλώς δεν είναι μελητία δύναμη, αλλά εδώ μιλάμε για ένα συνασπισμό που αν γίνει κάτι θα διαλύσει τη Δύση. Ναι. Και αυτό δεν το εκλαμβάνουν ως απειλή, διότι θεωρούν ότι δεν θα το κάνουν οι άλλοι. Ναι, αλλά όταν βγαίνουν ακόμα και προεδρικοί υποψήφοι, αναλυτές κλπ. Βγαίνουν ο Μισχάιμερ, βγαίνουν ο Σάκς και τόσοι άλλοι Αμερικανοί καθηγητές. Ναι. Και προειδοποιούν, παιδιά, μην παίζετε με μια χώρα, με τη μεγαλύτερη χώρα κατοχής πυρηνικών όπλων. Δεν είναι και με τη συμμαχία που δημιουργείται, διότι εδώ πάμε για αφανισμό. Και το έχει πει και η Ρωσία, το αν απειληθώ θα κάνω χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Και ποιος δεν μας λέει μετά τι θα γίνει στα πυρηνικά. Και εδώ επιτρέψτε τον κύριο Καρβουνόπουλο να πω το εξής. Τα πυρηνικά υποβρύχια των Ρώσων, τα 8 έτσι αυτά τα μεγάλα κλπ, έχουν αυτόνομες αποστολές. Έχουν δημιουργήσει ένα σχέδιο που λέγεται άμυνα περιμέτρου, η οποία θέλει να προστατεύσει τη Ρωσία σε ένα παγκόσμιο πόλεμο από διάφορες απειλές, από διάφορα μέρη και από διάφορες αποστάσεις. Μεγάλες. Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή να είναι κοντά σε επαφή όπως είναι η Ουκρανία. Εγώ περιμένω σε όλη απειλή από την Αμερική. Περιμένω απειλή από την Αυστραλία κλπ. Άρα δημιουργήθηκε αυτή η περίμετρος για να προστατεύσει τη Ρωσία. Και εκεί λοιπόν έχει δημιουργηθεί αυτό το δόγμα προστασίας της χώρας που οι Αμερικανοί το αποκαλούν το χέρι του νεκρού. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι έχουν οι αυτόνομες αποστολές. Αν υποτεθείστο ότι πέφτει ένα ατομικό όπλο και καθαρίζει όλο το Κρεμλίνο, την ηγεσία κλπ. Λοιπόν, καθαρίζει τη στρατιωτική ηγεσία και κάποιες σχηματισμούς της Ρωσίας. Αυτά τα υποβρύχια με τα 8, με τις 16 νομίζω βαλιστικούς πυράβλους, μεγάλους βεληνικούς, το οποίο το καθένα παίρνει από 4 έως 8 πυρηνικές κεφαλιές. Λοιπόν, αυτά έχουν αποστολές και στόχους. Δηλαδή, ένα υποβρύχιο λέει εσύ θα καταστρέψεις το Σαν Φρανσίσκο, το Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη και τη Ουάσιγκτον. Πού έχουμε φτάσει να συζητάμε, κύριε Πατσέ? Ναι, το λέω αυτό για να προβληματιστεί ο κόσμος ότι δεν πάμε καλά να πάρει ευχή με αυτή την κατάσταση. Και το λέμε εμείς οι απλοί άνθρωποι και δεν το καταλαβαίνει η ηγεσία μας. Ξέρετε. Και να πω κάτι. Ναι, δηλαδή, αυτό το χέρι του νεκρού που σημαίνει ότι χωρίς να πάρουν εντολή αυτά έχουν αυτόνομη αποστολή, άμα δούνε ότι καταστρέφεται η πατρίδα τους εκτοξεύουν πυράβλους, πυρηνικούς πυράβλους. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Γι' αυτό το ΝΑΤΟ βάλει την ονομασία το χέρι του νεκρού, δηλαδή και πεθαμένος ο άλλος το χέρι μας πιάνει. Επειδή αναφερθήκαμε στον κύριο Τραμπ και στη συνάντηση που είχε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν κτλ, έχουμε τις αμερικανικές εκλογές και όλα τα προγνωστικά δείχνουν ότι θα επανέλθει ο κύριος Τραμπ. Ακούω διάφορους αναλυτές που ανησυχούν, υποστηρίζοντας ότι αυτό το σύστημα, το επιχειρηματικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα που επιδιώκει κλιμάκωση του πολέμου, θα επιχειρήσει αυτή την κλιμάκωση
μέχρι τις αμερικανικές εκλογές ώστε ο Τραμπ να βρεθεί προτελεσμένο. Σας ανησυχεί αυτή η προοπτική? Πάρα πολύ με ανησυχεί. Διαβάζω κι εγώ, συνήθως διαβάζω αμερικανικά Ινστιτούτα και τίποτα, διότι τα ρωσικά και τα θέλουμε να τα βρίσκουμε κιόλας, μόνο από τα κάποια στοιχεία κλπ. Με ανησυχεί πάρα πολύ και το λένε και οι ίδιοι Αμερικάνοι αυτό το πράγμα, διότι όπως φαίνεται το σύστημα που ελέγχει την Αμερική δεν είναι διατεθειμένο να παραδώσει την εξουσία. Έτσι φαίνεται από την απόπειρα δολοφονία του Πρόεδρου Τραμπ, το οποίο γλίτωσε, το έλεγε χθες το συνέδριο, διάβασα τι είπε κλπ. Ήταν πανηγυρική, όχι η πανεκλογή του, του έδωσαν το χρήσμα. Ναι. Στο αυτό δεν υπήρχε κανένας, ας πούμε, ο οποίος να αντιδράσει, ακόμα και κάποιοι που τον είχαν πιο πριν τον είχαν αποδοκιμάσει, ήταν όλοι υπέρ του. Και μάλιστα μίλησε για πρώτη φορά επί μια μισή ώρα. Και είπε πολλά, μίλησε για το αυτό που λέει, έστρεψα λίγο το κεφάλι μου να δω το οτοκιού, λέει, και κατάλαβα τη σφαίρα δίπλα, κάνω έτσι και είδα το αίμα κλπ. Αλλά εκείνο που μου έκανε την εντύπωση, και γι' αυτό φοβάμαι ότι θα ξαναεπιχειρηθεί πάλι απόπειρα εναντίον του. Λέτε μέχρι... Ναι, το σύστημα δεν είναι έτσι, δεν τα εγκαταλείπει εύκολα. Και μίλησε και επί μια μισή ώρα και είπε πολλά και διάφορα πράγματα. Λέει ότι για τον κύριο Biden αναφέρθηκε μόνο μια φορά. Μόνο μια φορά. Και λέει, αν πάρουμε, λέει, τους 10 χειρότερους προέδρους της Αμερικής, λέει, τότε είναι μακράν ο χειρότερος, λέει αυτός. Και τον είδαμε, δεν μπορούσε να κατέβει από το αεροπλάνο, είχε COVID κλπ. Και πιέζεται και ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο, ναι, να μην να ανακοινώσει την απόσυρσή του. Θα πούμε μετά ποιο. Τι σχέδια υπάρχουν. Δεν ξέρω και μέχρι το βράδυ που θα προληφθεί. Ναι. Έχει αποχωρήσει. Άρα λοιπόν εδώ βλέπω, κύριε Καρβουνόπουλε, ότι αυτό το καθεστώς, μάλλον το αυτό που είναι πίσω, το βαθύ κράτος της Αμερικής, δεν θέλει να παραδώσει την εξουσία. Οπότε θέλει να δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις, ναι, ώστε ο επόμενος πρόεδρος, που όπως σωστά είπατε και έτσι φαίνεται και από όλες τις αναλύσεις, αυτό φαίνεται, θα είναι ο πρόεδρος Biden, ο πρόεδρος Τραμπ. Ναι, ο πρόεδρος Τραμπ. Τότε πρέπει, λέει, έτσι, η σκέψη, η κακή σκέψη, να δημιουργήσουμε τέτοιες καταστάσεις να μην μπορεί να τις αλλάξει. Ποιες είναι αυτές τις καταστάσεις? Διάβασα ότι εξοπλίζεται η Μολδαβία. Θα μου πει κάποιος, σιγά τη χώρα. Δεν είναι αυτό η χώρα, είναι ότι θα δημιουργηθούν άλλες καταστάσεις. Δίπλα από τη Μολδαβία, μεταξύ Μολδαβίας και Ουκρανίας, είναι η Υπερδνηστερία. Είναι μια στενή λωρίδα που ξεκινάει από πάνω μέχρι κάτω. Είναι μια χώρα η οποία έχει αναγνωριστεί από τη Ρωσία, έχει αναγνωρίσει η Ρωσία και λέει: εγώ θέλω να είμαι τη Ρωσία, όπως ήταν παλιά η Σοβιετική Ένωση. Γι' αυτό και η σημαία της είναι η μόνη χώρα που έχει το σφυροδρέπανο επάνω. Ναι. Λοιπόν, είναι μια χώρα ήρεμη και λοιπά εκεί, αλλά έχει ένα χαρακτηριστικό αυτή η χώρα. Πρώτον, δεν έχει βάθος άμυνας, γιατί είναι μια έτσι λωρίδα. Ναι. Και δεύτερον, υπάρχει η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση επί Σοβιετικής εποχής, με εκατοντάδες χιλιάδες όπλα και πυρομαχικά. Που σημαίνει και υπάρχουν και είναι και μια ταξιαρχία ρώσικη εκεί που φυλάει τη βάση. Αντιλαμβάνεστε ότι αν γίνει κάτι και χτυπηθεί η υπερδυστερία, είναι σαν να χτυπάνε τη Ρωσία. Ναι. Οπότε ανοίγει νέο μέτωπο εκεί. Να λοιπόν μια κατάσταση που δεν είναι μόνο για την Ουκρανία, που είπε ο Τραμπ, εγώ με ένα τηλέφωνο θα σταματήσω τον πόλεμο. Εδώ ανοίγουν και άλλα μέτωπα. Άρα λοιπόν αυτό το σενάριο κυοφορείται και δεν ξέρω αν θα μπορέσει ή αν θα προλάβει να υλοποιηθεί. Μακάρι να κάνω το σταυρό μας να μην υλοποιηθεί τίποτα από αυτά και να έρθει ο πρόεδρος Τραμπ. Μάλιστα, ο Τραμπ είπε και το εξής. Άφησα, λέει, έναν κόσμο ήρεμο, λέει, στον πρόεδρο Biden, όταν του είπε γι' αυτό, και βρίσκω έναν κόσμο, λέει, μέσα σε πολεμική, έτσι, σε πολεμικό κουρνιαχτό και αναταραχή, και να προετοιμάζονται, λέει, για ένα παγκόσμιο πόλεμο, λέει. Ναι. Γι' αυτό και μετά είπε και είναι ο χειρότερος πρόεδρος. Μας οδηγεί, λέει, σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Πώς μπορεί να το πει ένας πρόεδρος να σκέφτεται να μας πάει σε πόλεμο, λέει. Ο κύριος Τραμπ θα έχει ή ο επόμενος πρόεδρος. Να σας πω κάτι, ναι, ποιος θα μπορεί να είναι στη θέση του Biden εκεί για να ολοκληρώσω αυτό που λέγαμε. Το νούμερο 12, ναι. Ναι, λοιπόν, αν υπάρχει μια σκέψη στους δημοκρατικούς, γιατί βλέπουν ότι δεν είναι ότι θα χάσει ο Biden. Είναι ότι θα χάσει και το Δημοκρατικό Κόμμα, ναι, διότι θα χάσουν το Κογκρέσο που πάντα το ελέγχουν το Κογκρέσο. Και ξέρετε, το Κογκρέσο είναι η τελευταία
ασπίδα για οτιδήποτε ξέρω εγώ καλό ναι. Μπορεί να συμβεί στην Αμερική και ελέγχει βασικά όλη την νομοθεσία της Αμερικής. Λοιπόν, εδώ λέει προκρίνεται, διάβασα λοιπόν ένα σενάριο σε μια αμερικανική εφημερίδα ότι σκέφτονται λέει, μία σκέφτεται σημαίνει ότι θα γίνει, να βάλουν λέει τον George Clooney, τον ηθοποιό. Γιατί ο George Clooney είναι δημοφιλής, γνωστός, είναι δημοκρατικός, η γυναίκα του υπερασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Πολύ δημοφιλής στην Αμερική και σου λέει είναι ένα πρόσωπο γνωστό. Θα το βγάλουμε, το ξέρουν οι πάντες. Δεν χρειάζεται να τον παρουσιάσουμε ποιος είναι, ξέρω ο κ. Καρβουνόπουλος είναι καλό παιδί, ψηφίστε τον κλπ. Και είναι δυναμικός, αρθρογραφεί στην εφημερίδα της πολιτείας του κλπ. Εκεί. Είναι μια λύση, τώρα δεν ξέρω αν θελοποιηθεί, αλλά σε σχέση με κάποιον ο οποίος πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να προβληθεί και να τον μάθει ο κόσμος. Και εν πάση περιπτώσει και να χάσει ο κ. Κλούνι δεν. Α, μπράβο. Γιατί όπως είπατε κύριε Καρβουνόπουλε, είχαν προτείνει και στην Μισελ Ομπάμα κλπ. Αλλά σου δεν θέλει να καεί σε αυτό, σε μια εκλογική διαδικασία που σχεδόν είναι χαμένη. Σχεδόν λέμε ότι μπορεί να συμβεί το απίθανο, δεν ξέρω. Λοιπόν, ούτε κάποιοι άλλοι γεροί δημοκρατικοί γερουσιαστές. Λέει, άστο για μετά, την επόμενη. Λοιπόν, αυτά για να κλείσουμε το κεφάλαιο εκεί με τις αμερικανικές εκλογές. Ο επόμενος πρόεδρος, λοιπόν, που όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Τραμπ, δεν έχει μόνο να διαχειριστεί το μέτωπο στην Ουκρανία, έχει και τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ. Και ενώ όλοι περιμένουμε, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, με ελπίδα τον επόμενο πρόεδρο για να λήξει τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι απόψεις νομίζω στη Μέση Ανατολή δεν ταιριάζουν τόσο με την πλειοψηφία της ελληνικής κοινή γνώμη που βλέπουμε πολύ μεγάλη συμπάθεια ας πούμε, τους Παλαιστίνους σε σχέση με το Ισραήλ. Αυτή είναι η ήττα, μεγάλη ήττα των Ισραηλινών. Των Ισραηλινών, ναι. Ναι. Στον τομέα δηλαδή του υβριδικού πολέμου που συμβαίνει, εκεί έχει τηθεί κατά κράτος το Ισραήλ. Το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μιλάει κανένας για την 7η Οκτωβρίου. Ναι. Δεν μιλάει για τις τρομερές σφαγές κλπ. Εγώ θα σας πω την οτροπία των Εβραίων, χωρίς να θέλω να πούμε με βρεθωριάλιο ότι είναι αυτό. Υπηρετήσει εκεί. Επειδή έχω πρέπει να σας πω πώς σκέφτονται οι Εβραίοι. Λοιπόν, υπάρχει ένα καταπληκτικό άρθρο μιας Ρουμανο-Γερμανίδας συγγραφέως, η Χέρτα Μίλλερ, και ο τίτλος είναι «Μια σοκαριστική προειδοποίηση για τη Δύση». Και ξεκινάει και λέει τα διάφορα πράγματα, λέει για την εισβολή κλπ. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Μιλάει και λέει ότι ποιο είναι το ισχυρότερο όπλο της Χαμάς, λέει. Ναι. Είναι τα δικά μας συναισθήματα που επηρεάζουν και μάλιστα αναφέρει ένα ρητό. Στο Ιράν λέει υπάρχει ένα ρητό. Το Ισραήλ λέει χρειάζεται τα όπλα του για να προστατεύσει το λαό του. Και η Χαμάς χρειάζεται το λαό της για να προστατεύσει τα όπλα της. Και εξηγεί γιατί ότι χρησιμοποιεί, λέει, ο πληθυσμός εγκαταλείπεται εσκεμμένα στη φτώχεια, ενώ ταυτόχρονα ο πλούτος της ηγεσίας της Χαμάς αυξάνεται ανυπολόγιστα στο Κατάρ. Ο Ισμαήλ Χανίγια λέει ότι έχει δισεκατομμύρια στη διάθεσή του. Και η περιφρόνηση για τον άνθρωπο δεν έχει όρια. Για τον πληθυσμό δεν μπαίνει σχεδόν τίποτα πέρα από το να μεταβληθούν σε μάρτυρες. Γι' αυτό τους επιτρέπουν να απομακρυνθούν και λέει τι φωνάζετε. Μάρτυρες τα παιδιά σας, στον παράδεισο και θα περνάνε καλά. Είναι δηλαδή μια κατάσταση την οποία εμείς δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Και οι Ισραηλινοί σκέφτονται και αναφέρει αυτή η Χέρτα Μίλλερ, λέει το εξής. Από τις 7 Οκτωβρίου και μετά σκέφτομαι και ξανά ένα βιβλίο, λέει, ενός το Christopher Browning, που λέγεται «Ganz normale Manner», εντελώς φυσιολογικοί άνθρωποι. Αναφέρεται λοιπόν στην περίπτωση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και σε μια μονάδα του Γερμανικού στρατού που λέγεται Εφεδρικό Αστυνομικό Τάγμα 101 που έδρασε στην Πολωνία, ναι, όπου εξαφανίσαν τους Εβραίους όλους. Αυτό λοιπόν ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό το εφεδρικό τάγμα αποτελείται από ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που δεν μπορούσαν να επιστρατευτούν. Σαν εμένα τουλάχιστον, εσείς είναι πιο μικρότερος. Λοιπόν, ή κάποιους άλλους ανθρώπους που είχαν κάποιο ελάττωμα σωματικό που δεν μπορούσαν να είναι μάχημοι, ας πούμε. Αυτοί οι απλοί άνθρωποι, λέει, που δημιουργήσαν να κάνουν το αστυνομικό τμήμα, ήταν να κάνει αστυνομικό έλεγχο στις περιοχές αυτές, στην Πολωνία. Ενώ τότε δεν υπήρχαν τα κρεματόρια, δεν υπήρχαν τα Auschwitz κλπ. Αυτοί δημιουργήσαν τέτοια εγκλήματα, λέει, που το 1962 που έγινε η δίκη, ακούστηκαν πολλά πράγματα. Λοιπόν, ειδικά θα σας πω μια περίπτωση μόνο. Στο χωριό Γιώζεφοβ,
σφαγιάστηκαν στην Πολωνία, παιδιά, βρέφη, τοφικίστηκαν στον δρόμο μπροστά στα σπίτια τους, οι γέροι και οι άρσους στα κρεβάτια τους. Όλοι οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν στο δάσος, όπου τους ανάγκασαν να αγδυθούν, να συρθούν στο έδαφος και αφού τους κλέβαζαν και τους βασάνιζαν, μετά τους τουφέκισαν και τους παράτησαν στο ματωμένο δάσος. Όλοι λοιπόν αυτοί οι απλοί άνθρωποι έγιναν μεγαλύτεροι δολοφόνοι. Και όχι μόνο αυτό. Στη δίκη, βλέπουμε τα πρακτικά της δίκης, ας πούμε, που έγινε το 1962, λέει κάποιοι αξιωματικοί αυτής της, του εφεδρικού τάγματος 101 φέραν τις γυναίκες τους. Ένας ήταν νιόπαντρος, λέει, και έφερε τη γυναίκα του με τον ηφικό και έβγαζε φωτογραφίες ανάμεσα στα ματωμένα πτώματα των Εβραίων, των γυμνών Εβραίων. Περιφερόταν εκεί σαν ύφη. Μια άλλη λέει το εξής. Ήμουν με τον άντρα μου, αξιωματικός, έξω στο μπαλκόνι και έρχεται ένας τύπος, λέει, ένας απλός που ήταν στη δημιουργία του αυτού, στάθηκε προσοχή, το χαιρέτησε και του λέει: «Κύριε Υπολοχαγέ, δεν έχω φάει ακόμα πρωινό». Όταν ο σύζυγός μου τον κοίταξε ερωτηματικά, λέει αυτή στη δίκη, του εξήγησε: «Δεν έχω σκοτώσει ακόμα ούτε έναν Εβραίο». Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα ξέρουν οι Εβραίοι. Όταν δημιουργήθηκε το Εβραϊκό κράτος, ο Μπεν Γκουριόν του είπε τότε: «Θα δημιουργήσουμε, επειδή είμαστε 2.000 χρόνια στην εξορία, μας στέλνουν από εδώ και από εκεί». Στην Ισπανία τους διώξαν όλους και λοιπά, το κάτω μεσαίωνα. Λοιπόν, θα δημιουργήσουμε, λέει, έναν ασφαλή φύλακα, λέει, όπου ο κάθε Εβραίος όπως τον κόσμο θα μπορεί να προσφύγει εκεί και να είναι ασφαλής. Δηλαδή το θέμα ασφάλεια είναι πρωταρχικό στο μυαλό του κάθε Εβραίου. Λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, 2.000 χρόνια, στο εξάρι, στην εξορία, δημιουργώντας το κράτος του Ισραήλ, λέει ο Μπεν Γκουριόν, θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν τέτοιο στρατό που μπορεί να μας προστατεύει. Μα τότε ήταν γύρω στα 3 εκατομμύρια Εβραίοι. Τι στρατό να κάνεις, όταν άλλοι έχουν είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Λοιπόν, και λέει, θα κάνουμε το ισχυρότερο όπλο που μπορεί να μας προστατεύσει. Ατομικό όπλο, δηλαδή να έχουμε πυρηνική βόμβα. Και έστειλε ήταν και πρόεδρος του Ισραήλ, τώρα κόλλησε στο μυαλό μου, που πέθανε πρόσφατα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τον έστειλε στην Ευρώπη να ψάξει να βρει και αυτός με. Και όπλα, αλλά περισσότερο να κάνει το αυτό. Και ήρθε σε επαφή με τους Γάλλους και τους βοηθήσανε κρυφά οι Γάλλοι και κάνανε το πυρηνικό εργοστάσιο στην Τιμόνα. Να κάνουν την ατομική. Ο Πέρες, μήπως ήταν. Ο Πέρες. Και τον έχω συναντήσει και εγώ και φωτογραφία με τον Πέρες σε μια αυτό. Λοιπόν, ο Πέρες ήταν αυτός που δημιουργήσε το πυρηνικό εργοστάσιο στην συνεργασία με τους Γάλλους. Και επίσης ο Μπεν Γκουριόν σε έδωσε κάποιες εντολές. Επειδή είμαστε, λέει, ένα μικρό νησάκι σε μια θάλασσα από Άραβες. Ναι. Πώς μπορούμε να αντισταθούμε, λέει. Πρώτον, ισχυρό στρατό. Δεύτερον, αυτάρκης σε τρόφιμα. Γι' αυτό την έρημο Νεγκέβ, που είναι το 40% του Ισραήλ, η έρημο Νεγκέβ. Λοιπόν, την κάνανε ένα μεγάλο θερμοκήπιο. Πήραν χώμα από την Ολλανδία, φτιάξαν θερμοκήπια, βάλαν πομόνες στα 200-500 χίλια μέτρα βάθος να βρούνε νερό, ας πούμε, να μπορεί να συντηρήσουν. Βρήκαν διαφόρους μεθόδους σε κάθε την παραγωγή κλπ. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και κάνανε το κράτος αυτό να είναι αυτάρκη, να μην επηρεάζεται από τα κράτη. Και θεωρήσαν οι Ισραηλοί ότι πλέον μετά το Ολοκαύτωμα έχουν ένα ασφαλή τόπο να μείνουν. Η 7η Οκτωβρίου κατέρριψε αυτή την εντύπωση που έχουν. Και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα δίλημα. Το ασφαλές μας καταφύγιο, το κράτος μας, δεν είναι ασφαλές πλέον. Γι' αυτό βλέπουμε και μια σκληρότητα στην αντιμετώπιση των άλλων. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε μια οργάνωση η οποία πιστεύει αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολύ ορισμένοι. Ότι σκοπός μας είναι, λέει, να καταστρέψουμε το σιωνιστικό μόρφωμα. Και ότι το Free Palestine που λέμε και εμείς εδώ, ορισμένοι κλπ., είναι, λέει, from the river to the sea, που σημαίνει από τον Ιορδάνη ποταμό μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα. Μα μέσα υπάρχει ένα άλλο κράτος. Δεν μας ενδιαφέρει. Όλη η Παλαιστίνη, λένε η Χαμάς στη διακήρυξή της, ανήκει σε εμάς. Ναι. Στους Παλαιστινίους. Λοιπόν, και τι έγινε τώρα εδώ. Αν δείτε μετά τις ευρωεκλογές, είδαμε τις διαδηλώσεις που γίνανε και είδαμε και πολλές κυρίες με τη μαντήλα κλπ., που σημαίνει ότι είναι πρόσφυγες από κάποια άλλη χώρα, Βορείου Αφρικής κλπ. Κούνησαν τον δάχτυλο και λέει: «Οι φασίστες δεν θα περάσουν» και ούτω καθεξής. Γιατί λεπαίνει και αυτά. Λοιπόν, ξέρετε ποιο είναι το σύνθημα, κύριε Καρβουνόπουλε, που ακούγονταν και δεν το μετέδωσε κανένας. Οπότε το μεταδίδει πρώτος εσείς. From Sikuana to the river. Από το Sikuana μέχρι τον Ιορδάνη. Όλο αυτό είναι Ισλαμικό Χαλιφάτο. Και η Ελλάδα μέσα.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποιος είναι ο κίνδυνος που μας διακατέχει. Αυτή η αντίληψη των μουσουλμάνων ότι μας ανήκει, αυτή η αντίληψη ότι πρέπει να κατακτήσουμε αυτά που λέει το Κοράνι, μας βάζει σε κίνδυνο. Γι' αυτό όταν δημιουργήθηκε το Ισραηλινό κράτος, μάλλον πριν δημιουργηθεί, και έβγαλε αυτή την ιδέα ο Θεόδωρος Χέλτζ, ο ευρωαστριακός δημοσιογράφος, είπε τα κάνουμε εκεί. Ενώ του προτείνουν να πάνε στην Αφρική κλπ. Όχι εκεί, λέει. Γιατί εκεί? Λέει είναι για εσάς, λέει, για την Ευρώπη θα το κάνουμε. Τι εννοεί το λέει για την Ευρώπη? Θα δημιουργήσουμε ένα προμαχώνα, λέει, τη Δύση απέναντι από την Ανατολή. Ένα προκυχωρημένο φυλάκιο τη Ευρώπη, του πολιτισμού απέναντι στην βαρβαρότητα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα κυματοθράφτη ο οποίο προσπαθεί να περιορίσει την Ισλαμική επιθετικότητα. Ναι. Έτσι το βλέπουν οι Εβραίοι. Γι' αυτό σας είπα να σας εξηγήσω πώς το βλέπουν οι Εβραίοι. Άρα λοιπόν αυτή η αντίληψη μετά την 7η Οκτωβρίου έχει δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή στο μυαλό των Ισραηλινών και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι σε ένα δίλημα. Υπάρχουν δύο λύσεις. Σε ποια λύση πρέπει να πάμε? Ακούστε, η μία λύση είναι να συμφωνήσουμε με τη Χαμάς μια ειρήνη, να απελευθερώσουν τους εχμαλώτες, τους ομήρους. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα τους απελευθερώσει. Ο Σινουάρ δεν θα τους απελευθερώσει. Αυτό είναι το διαβατήριο για να ζήσει ο Σινουάρ. Λοιπόν, θα κρατήσει ορισμένος. Να σου λέει πράγμα, παρόλο που θα κάνει τη συμφωνία να αφήσει κλπ. Θα πει δεν τους ξέρουμε που είναι, θα σας πούμε αν βρούμε και τους άλλους κλπ. Το γνωστό κόλπο. Αν γίνει αυτό το πράγμα και φύγουν οι Ισραηλοί από τη Γάζα, γιατί αυτό είναι ο όρος, θα σας αφήσουμε τους ομήρους κλπ. Να φύγετε από τη Γάζα. Τότε δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το οποίο σκέφτονται οι Ισραηλοί στη Γάζα και ιδιαίτερα ο διάδρομος της Φιλαδέλφειας. Δεν ξέρει ο κόσμος πώς είναι η Γάζα. Στη Γάζα λοιπόν εκεί, στο νότιο τμήμα στα σύνορα με την Αίγυπτο, είναι αυτό ο περίφημος διάδρομος της Φιλαδέλφειας. Μάλιστα. Παράλληλα με τα σύνορα. Εκεί έχουν βρει τούνελ τα οποία επικοινωνούν, κάποια άλλα τα ξέρανε, μυστικά τούνελ, από εκεί γινόταν όλο το λαθρεμπόριο. Όλα τα πυρομαχικά, ό,τι χρειαζόταν, όπλα κλπ. Περνάγανε από εκεί. Και βγαίναν στο διάδρομο της Φιλαδέλφειας, το οποίο ελέγχουν οι Ισραηλοί. Για μένα οι Ισραηλοί, κύριε Καρβουνόπουλε, έχουν κάνει τακτικά λάθη. Λοιπόν, θα σας πω ένα λάθος που κάνανε. Πρώτον, ξεκινήσαν τις επιχειρήσεις στο βορρά και μετά στο νότο. Για μένα έπρεπε να κάνουν τις επιχειρήσεις ταυτόχρονα. Είχαν δυνάμεις. Λοιπόν, να το κάνω και στο βορρά και στο νότο. Δηλαδή αυτό που έγινε, που κάνουν τώρα, ελέγχουν το διάδρομο της Φιλαδέλφειας, ελέγχουν τη Χάν Γιουνίς, καθαρίζουν, ξέρω εγώ, τη Ράφα κλπ. Έπρεπε να γίνουν ταυτόχρονα με τη Γάζα, για να μην μπορούν να μετακινούνται πάνω κάτω. Και ένα δεύτερο, ένα λάθος το κάνουν, διότι οι Ισραηλοί είναι και εγωιστές. Ενώ έχουν εξαιρετικό στρατό, τον έχω γνωρίσει κλπ. Κάθε χρόνο, ξέρετε, στις ασκήσεις σκοτώνονται 10 με 12 στρατιώτες από την ρεαλιστικότητα των ασκήσεων. Κάναν το εξής λάθος. Αυτοί εφαρμόζουν μια τακτική σοκ και δέος, όπως είπαμε. Πάμε εκεί, τα διαλύουμε και λυπάσουμε. Αυτό που βλέπουμε. Κανονικά λέει το Rand Corporation, και το είπαν οι Αμερικάνοι, και το είπε και ο Πετρέος αυτούς, και το είπαν το Πετρέος, δεν μιλάμε, λέει, με losers. Είπαν με Ισραηλοί. Πολλοί έχουν εκπαιδευτεί και έχουν γραφτεί στην Αμερική. Λέει ότι πρέπει να υπάρχει η εξής αρχή, λέει. Clear, hold, build. Δηλαδή, πας σε μια περιοχή, την καθαρίζεις. Την κρατάς όμως την περιοχή. Δεν φεύγεις όπως φύγατε στη Γάζα και ξαναπήγαν πάλι, ας πούμε, ναι, και ξανακάνεις πάλι επιχειρήσεις. Την κρατάς με μικρότερες δυνάμεις για να ελέγχεις, να υπάρχει το security. Και τρίτον, build. Τι σημαίνει build? Σημαίνει ότι δεν αφήνεις τον πληθυσμό που υπάρχει εκεί νηστικό, χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα. Του δημιουργείς ένα αίσθημα ασφάλειας ότι εσύ δεν είσαι κατακτητής, διεξαγάγεις ένα πόλεμο και ότι τον σκέφτεσαι. Ναι. Και πάρε φαγητό, δηλαδή αυτά που λένε δεν επιτρέπεται, τα φορτηγά, μη στείλουν όπλα κλπ. Αρέσει, ελέγξτε τα φορτηγά. Άμα είχατε κρατούσα την περιοχή, να πάει στο λαό φαγητό, να πάει νερό. Αυτά που τους κάνεις τζιχαντιστές και αυτούς. Ναι. Λοιπόν, και κάνεις τον build αυτό και δημιουργείς μια κατάσταση ηρεμίας και ασφάλειας στον κόσμο για να μην είναι ευάλωτη στις δημαγωγίες της Χαμάς, γιατί η Χαμάς είναι τρομοκράτες, είναι αδελφοί μουσουλμάνοι και πιστεύουν ότι πρέπει να κυριαρχήσει το Ισλάμ, παντού πρέπει να γίνει Ισλαμικό Χαλιβάτο. Τι λέγανε άλλοι στο Παρίσι? Από το Σικουάνα μέχρι τον Ιορδάνη, και είναι και η Ελλάδα ανάμεσα. Είναι και η Ελλάδα. Να κλείσουμε λίγο με την Ελλάδα, γιατί μας περιμένει ένα δυσάρεστο Σαββατοκυριακό. Είναι τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή, τα 50 χρόνια κατοχής της Κύπρου, και
Διαβάζουμε και ακούμε ότι ο κύριος Ερντογάν θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια στην Λευκοσία. Για πρώτη φορά Έλληνας. Αυτό είναι θετικό. Ναι, θετικό. Ναι, και θα είναι και από την αξιωματική αντιπολίτευση και, και ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω θα είναι. Μάλιστα. Ωστόσο, από τα κατεχόμενα ετοιμάζουν ένα τρομερό σοου. Χολιγουντιανής παραγωγής. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή βρισκόμαστε σε μια φάση της περίφημης προσέγγισης, έχετε κι εσείς την αίσθηση ή εμείς είμαστε λίγο καχύποπτοι ότι ανεχόμαστε πάρα πολλά προκειμένου να διατηρήσουμε αυτό το ψεύτικο καλό κλίμα στα ελληνοτουρκικά? Συμφωνώ απόλυτα. Το έχω πει, έχω παρεξηγηθεί, με έχουν πει ότι... Είστε πολεμοχαρίς, θέλετε πόλεμο. Είμαι πολεμοχαρίς, θέλετε πόλεμο, τώρα στα 70 μου χρόνια θέλω πόλεμο. Λοιπόν, που εγώ έχω βρεθεί σε δύο πολέμους και γλίτωσα στη Μοσνία 4-5 φορές, ας πούμε. Πάση περιπτώσει. Είναι αυτό που λέμε στο χωριό μου, όποιο το μέλι να πληγεί, ποτέ το δεν πεθαίνει. Λοιπόν, όχι απλώς είμαστε πολύ υποχρεωτικοί. Θα έλεγα ότι κάνουμε ένα κατευνασμό ισχύς του είδους προς την Τουρκία, που ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι ο κατευνασμός σε οδηγεί σε παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας και εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, τα οποία τα βλέπουμε στην πορεία. Δηλαδή, το καλό κλίμα ποιο είναι? Δεν πετάνε αεροπλάνα πάνω από τα νησιά μας? Αυτό είναι. Αυτό είναι μια παρανομία που έπρεπε να είχαμε κόψει από την αρχή. Ναι. Να τις είχαμε κόψει το βήχα. Ένα-δύο αεροσκάφημα τα καταρρύπταν, δεν θα ξαναπερνάγανε από πάνω. Λοιπόν. Και αν πει κάποιος πάλι και αυτό είναι πολεμική ενέργεια, δεν κατάλαβα. Δεν είναι πολεμική ενέργεια να σου πετάει το αεροσκάφος πάνω από το νησί σου ή να σου παραβιάζει τον εναέριο χώρο σου. Ανεχτήκαμε πολλά τόσα χρόνια, δείξαμε έναν κατευνασμό απαράδεκτο και φτάσαμε τώρα στο αυτό που είπα, ισχύς του είδους κατευνασμό. Ξέρετε, ο κατευνασμός σαν... Να μιλήσω σαν γεωπολιτικός, είναι καλός σε ορισμένες φάσεις όταν προετοιμάζεις να αντιμετωπίσεις τον άλλον. Ναι. Που σημαίνει σε ένα μικρό χρονικό διάστημα που εσύ κρίνεις να είμαι έτοιμος για να τον αντιμετωπίσω. Η συνέχιση του κατευνασμού δείχνει αδυναμία, δημιουργεί στον άλλον την αίσθηση ότι είναι ο νικητής και όχι μόνο αυτό, αυξάνει τις απαιτήσεις του συνέχεια. Αυτό λοιπόν που θα δούμε αύριο και μεθαύριο στην Κύπρο, πραγματικά θα είναι μοναδικά και πρωτοφανή. Αντί να ντρέπονται οι Τούρκοι, διότι κάνουν αυτό το οποίο καταδικάζεται από όλο τον κόσμο, καταδικάζουμε τη Ρωσία για την εισβολή και κατοχή μέχρι τώρα της περιοχής που έχει εισβάλει εκεί, στην Ουκρανία. Το καταδικάζουμε, διότι εμείς οι Έλληνες, και να πούμε ότι έχει δίκιο η Ρωσία, πρέπει να λέμε το καταδικάζουμε, διότι έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου. Λοιπόν, και το καταδικάζουμε. Λοιπόν, και... Απ' την άλλη μεριά, μια Τουρκία που θέλει να το παίξει και ενδιάμεσος μεσολαβητής, να έχει κάνει αυτό το οποίο καμία άλλη χώρα δεν έχει κάνει στον κόσμο. Η Ρωσία, και η Ρωσία έβαλε, αλλά η Τουρκία μας ενδιαφέρει εδώ, έχει εισβάλει στην Κύπρο 50 χρόνια κατοχής. Έχει εισβάλει στη Συρία. Τέσσερες περιοχές είναι Γιαραμπλούς, είναι Αφρίν, είναι Ιντλίμ και είναι η ζώνη, η βόρεια στα σύνορα Συρίας και Τουρκίας. Τέσσερες περιοχές, σε έχει καταλάβει. Στο Ιράκ δεν έχει βάσεις, δεν μπαίνει συνέχεια κλπ. Στη Λιβύη με την στρατιωτικό καταναγκασμό, αφού βοηθήσαν πρώτα την κυβέρνηση της Τρίπολης, γιατί η Λιβύη είναι μια διαιρημένη χώρα αυτή τη στιγμή. Έχει εγκυστρωθεί πάντως. Έχει εγκυστρωθεί και δεν φεύγει. Λοιπόν, αυτό που... Πες μου μια άλλη χώρα που έχει καταλάβει τέσσερις χώρες. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Και παρόλα αυτά βγαίνει από πάνω. Και εμείς αντί να καταγγέλνουμε το γεγονός αυτό, βγαίνουμε και λέμε ότι έχουμε καλές σχέσεις. Δηλαδή στην πραγματικότητα έχουμε ήδη γίνει γιουσουφάκια της Τουρκίας και υποστηρίζουμε την εξωτερική πολιτική της, η οποία είναι πολιτική αφανισμού. Όχι, η Τουρκία δεν θέλει να μας αφανίσει τελείως και δεν μπορεί να αφανίσει το ελληνικό έθνος. Έχει περάσει από τόσες αυτό. Αλλά θέλει να μας υποτάξει, να μας κάνει μια επαρχία της Τουρκίας. Ένα δορυφόρο της Τουρκίας, η οποία... θα είναι, κατ' επίφαση θα είναι ελεύθερη, αλλά στην πραγματικότητα θα ρωτούμε την Τουρκία για τα πάντα. Μέχρι πριν από λίγο μας λέγανε ότι δεν μπορεί να πάει κανένας υπουργός στα νησιά σας, μας ρωτήσατε εμάς. Φανταστείτε. Και πριν από. Εδώ ο κ. Ζένδιας αυτονόητα είπε για τα πάντα. Αυτονόητα είπε. Και παραλίγο το φάνε. Ναι. Βέβαια εδώ να πούμε ότι στον κύριο Ζένδια του τα έχουν φυλαγμένα από τότε που. Να πω ένα μπασκετικό όρο.
από τότε τάπωσε, ας πούμε, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Τζαβούσογλου, μέσα στην Άγκυρα. Δεν το ξεχνάνε αυτό οι Τούρκοι, και ότι είναι φυλαγμένοι. Λοιπόν, να μας κάνουν ένα δορυφόρο και γενικά δηλαδή να μην έχεις εθνική φωνή σε ό,τι συμβαίνει. Και αυτό βάλανε και τους... και αυτούς τους που ελέγχουν σε αυτή την περιοχή, όπως είναι τα Σκόπια, όπως είναι η Αλβανία, να κάνουν αυτά τα οποία κάναμε. Ο πίσω από όλα αυτά είναι η Τουρκία, να ξέρετε. Θα έκανε ο Μιτσκόφσκι, πώς το λένε εκεί, αυτά που έλεγε, αν δεν είχε την Τουρκία. Ναι, θα έκανε ο Ράμα αυτά που έκανε, που ήρθε εδώ και μας έκανε επίδειξη δύναμης και προκλητικότητας, αν δεν είχε πίσω τον Ερντογάν. Και εμείς, ποια είναι η αντίδραση? Καλό κλίμα. Ας φάμε καλό κλίμα. Να κλείσω μόνο με ένα σχόλιο, επειδή σωστά είπατε ότι καταδικάσαμε τη Ρωσική Συμβολή, γιατί έχουμε την ιστορία της Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν το ακούω να συνδέεται ποτέ. Και επίσης θα στεναχωρηθούν κάποιοι, δεν έχω ακούσει και τον κύριο Ζελένσκι να πει μία λέξη για την Κύπρο. Γιατί να το πει ο Ζελένσκι? Τον ναι, βολεύει. Σωστά, τον βολεύει. Τον βολεύει, γιατί είναι φίλος με την Τουρκία. Από πού παίρνει τα ντρόνς και ούτω καθεξής. Εγώ δεν τον κατηγορώ τον Ζελένσκι. Παίρνει και από την Ελλάδα πολλά πράγματα. Ο κύριος Ζελένσκι. Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά να μην πούμε για αυτά που έγραφε το Al Jazeera. Ναι. Λοιπόν, για 32-16 που. Για 32 κλπ. Ναι, ναι. Δηλαδή, να τελειώσω για την Κύπρο κάτι, ας πούμε. Εγώ θα περιμένω, αν και δεν έχω πολλές ελπίδες, από τον κύριο Πρωθυπουργό να πάει στην Κύπρο αύριο, που θα πάει με το καλό μαζί με τους. Να έχει δίπλα του και τους. Τους πρόεδρους των άλλων κομμάτων. Τους πρόεδρους των άλλων κομμάτων. Θα πάει και ο Κασελάκης. Ναι, ναι, νομίζω είναι. Μπράβο. Ναι. Να έχει δίπλα τον κύριο Κασελάκη, τον κύριο Χριστοδουλίδη και ποιο άλλο, τον κύριο Βελόπιο, θέλει αυτό. Να φανεί η Ελλάδα εκεί. Ναι, σωστά. Οπότε, λοιπόν, και να πει, από αυτή τη στιγμή αναβιώνεται το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Συγγνώμη που γελάω. Ναι, γελάω. Εγώ να πω το όνειρό μου. Πώς ναι. Έλεγε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, I have a dream. Καλά λοιπόν, κάνετε, καλά κάνετε. Καλά, I have a dream. Γελάς, να πει αυτό το πράγμα, ναι. Αναβιώνουμε το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Και για να το εισαπόδειξαν αυτού, από μεθαύριο, δύο ζεύγοι F-16 θα σταθμεύουν στο αεροδρόμιο στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Και μία φρεγάτα, αντί να τρέχει και να κυνηγάει τους Χούτι κλπ. Εκεί, μία φρεγάτα μαζί με μία πυραβλάκατο θα είναι στη βάση Ευάγγελος Φλωράκης, του αείμνηστο Ευάγγελο Φλωράκη, του πατριώτη μου. Τα κοντινά χωριά είμαστε. Λοιπόν, και σε κάθε παρέλαση ανεξαρτησίας της Κύπρου θα παρελάβει και μια ταξιαρχία ελληνική και θα πετάνε και με ορισμένα F-16, ορισμένα ζεύγια αεροσκαφών πάνω από τον ελεύθερο χώρο της Λευκωσίας. Τα Ραφάλ θα καλύψουν πολύ άνετα αεροπορικά. Ακριβώς. Αλλά δεν έχουμε στείλει κανένα να πετάξει έτσι. Ναι, ακριβώς. Χρόνια έχουμε. Ναι. Αυτό είναι, όπως είπα, I have a dream. Να τα ακούσω ναι. Και... Φοβάμαι θα διαψευστώ. Το όνειρό μου είναι μάλλον ουτοπικό, αλλά να το πούμε, ναι. Διότι κύριε Καρβουνόπουλε, και αυτό έτσι για να τελειώσουμε, δεν αντιλαμβάνονται από γεωπολιτική. Εγώ είχα την τύχη να σπουδάσω γεωπολιτική στο Καποδιστριακό. Η Κύπρος είναι το στρατηγικό βάθος της Ελλάδος. Εάν χαθεί η Κύπρος, διότι οι Τούρκοι θέλουν όλοι. Ας διαβάσω ναι. τον Ιχάτε Ρίμ, τις εκθέσεις το 56 και τις δύο εκθέσεις που έδωσε παρέλαβε στον Τούρκο Πρωθυπουργό. Θα δούμε τι λέει μέσα. Έλεγχος όλης της Κύπρου. Λοιπόν, αν χαθεί η Κύπρος θα χαθεί και το Αιγαίο, και αν χαθεί και το Αιγαίο θα χαθεί η Ελλάδα. Αυτό, θα σας πω και κάτι άλλο. Οι Ισραηλοί που το ξέρουν αυτό, που δεν έχουν στρατηγικό βάθος, γιατί επιθυμούν ιδιαίτερες σχέσεις με την Ελλάδα? Διότι το στρατηγικό βάθος του Ισραήλ είναι η θάλασσα προς δυσμάς. Ναι. Η Κύπρος, η Κρήτη και τα ελληνικά νησιά. Δεν έχουν άλλο που να πάνε. Λοιπόν, και έτσι θέλουν, το θέλουν το στρατηγικό βάθος για να επιβιώσει το κράτος που έχουν εκεί. Και ζητούσαν επίμονα, όταν ήμουνα στο Ισραήλ και θέλαμε να έρθει ο αρχηγός Γεθά, ο στρατηγός ο Αντωνακόπουλος τότε κλπ. Μου ζητήσαν ένα πράγμα. Να μπορούν να προσγειώνονται Ισραηλινά αεροσκάφη, αν χρειαστεί, είπανε. If it is necessary. Λοιπόν, στα ελληνικά νησιά. Το είπα στον αρχηγό και λέω. Λέει να το δεχτούμε, βεβαίως το λέω και αρχή να το δεχτούμε. Λοιπόν, γιατί βλέπουν ότι εκεί είναι το βάθος τους. Ας το καταλάβουμε αυτό. Και αντί να έχουμε σχέσεις με το Ισραήλ ισομερείς,
Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να τα χαλάσουμε. Τα χαλάσουμε, ναι. Spike and loss. Πού είναι, κύριε Καρβουνόπουλε? Έλατε. Έχω μάθει ότι τέτοιο, ότι έχει αναβληθεί η τέτοια αγορά τους. Ναι, φαίνεται ότι έχει μπει στο ψυγείο. Γιατί? Καλό κλίμα. Καλό κλίμα, μάλλον. Διότι με αυτά ασφαλίζαμε τα νησιά και τον Εύρο. Ακριβώς. Για όσους ξέρουν, αυτά λέω, ας πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαλτζόη. Ήσασταν διαφωτιστικός, όπως πάντα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα πούμε και μέσα στον Αύγουστο. Να τα πούμε από φθινόπωρο. Χαρά μου, πάλι. Χαρά μου να ξαναπούμε και ας είμαι και στην πατρίδα μου. Εκεί στο... Θα τα πούμε μέσα στο Skype. Μέσα στο ξύλο, αν χρειαστεί. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλό καλοκαίρι σε όλους και όλα να πάνε καλά για την πατρίδα. Μακάρι.